η ζωή του ζευγαριού, ότι ένας στους 10 γάμους μόνο καταφέρει να συνεχίσει με την ίδια έτσι ορμητική και έντονη διάθεση. Μην με κοιτάς, παιδί μου, έτσι, ο γιατρός τα λέει. Τρομακτικό το ποσοστό, Ελιάνα. Εσύ γιατί να είσαι με τους 9 στους 10 γιατί με τον 1 στους 10. Εσύ που να σου πια τύχη, μουνό 1 στους 10. Γιατί, το 10%. Γιατί. Εσύ νέο κορίτσι, νέο σύζυγος. Εντάξει, φοβάμαι για μετά, για το μέλλον. Καλά, και εσύ δεν έχεις μεγάλη διαφορά. Η γυναίκα μου είναι νέα. Είναι μικρή το κορίτσι. Όπως επίσης είπε ο γιατρός, να φύγετε από το σπίτι. Η γυναίκα να φύγω το βράδυ από το σπίτι. Το βράδυ στη Λούτσα. Να γλιτώσω. Θέλει πολλή δουλειά το ζευγάρι, λένε. Πολλή δουλειά. Το να φύγει από το σπίτι, δηλαδή αν είναι ζευγάρι και έχει ο καθένας και λίγο το σπίτι του, μήπως βοηθάει. Τι λες, γιατρέ μου. Άμα είναι ζευγάρι και έχει ο καθένας σπίτι του, δεν είναι ζευγάρι κατά τη γνώμη. Γιατί μπορεί να έχουν και το κοινό του σπίτι, αλλά να έχουν και κάτι λίγο να παίρνει λίγο αέρα. Τρία σπίτια τουλάχιστον να έχω μετρήσει. Τι ζευγάρι είναι αυτό. Λίγο, ναι, λίγο. Τρεις μέρες την εβδομάδα μαζί και ο αέρας κάνει καλό. Αλλά μην παραμπεί. Γιατί άμα το ζευγάρι έχει και καθένα από άλλο σπίτι. Θα το κεντήσω. Μπορεί αυτό. Να μπλέξει σε κανένα πειρασμό, Ελένη. Όχι, ρε Γρηγόρη. Άμα να μπλέξει πειρασμό και στο ίδιο σπίτι θα μπλέξει. Έχει δίκιο. Σε αυτό ναι. Έχει δίκιο. Σε, αυτό σε ένα δίκιο. Βαθμό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, αλλά παιδιά. Ένα σύμφορο, βρε, λένε τρία σπίτια να κρατάμε. Γιατί τρία, ρε. Γιατί τρία, ρε. Για παράδειγμα, το δικό του. Δύο είναι τα σπίτια. Δύο. Και ο κοινό χώρο που είναι. Θέλει και λίγο απόσταση. Το ένα σπίτι και υπάρχει και ένα ακόμα έτσι για τον αέρα. Και πηγαίνει μια πατήση και το εξοχικό. Μπορεί να είναι η παλιά γκαρσονιέρα του. Μια γκαρσονιέρα. Έχουμε ένα πατρικό. Ένα παντρικούλι κούλι. Θες να τη λαχταρίσεις και λίγο την άλλη. Και να σε λαχταρίσει, Γρηγόρη. Να σε λαχταρίσει. Μακάρι να με λαχταρίσει κάποια στιγμή. Θέλεις όμως, ναι, και να σου λείψει λίγο.